One, two, three, four. La 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 la! Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Πώς είστε? Μια χαρά. Είδαμε όλη την Αντιγόνη. Εννοείται. Και τη λατρέψαμε. Δεν ήταν φοβερή. Ήταν εξαιρετική, θεωρώ. Παιδιά, ήταν τρομερή ταινία, δεν ξέρω. Ήταν από τις καλύτερες, νομίζω. Πραγματικά. Πολύ δυνατή, πολύ επαγγελματική. Νομίζω θα άγγιζε τον καθένα. Και αυτό που εμένα προσωπικά πως με άγγιξε πολύ. Και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι πέρα από το βασικό μοτίβο, τη βάση δηλαδή του αρχαιολινικού δράματος Σοφοκλήτη της Αντιγόνης, ότι η Αντιγόνη πάει ενάντια στους νόμους, ενάντια στο κράτος, ενάντια στην εξουσία, το λέει και το όνομά της αντί του γένους, θίγει και άλλα ζητήματα η συγγραφέας, όπως η περιθωριοποίηση των αλγενών μεταναστών, η δημιουργός της συγγραφέας, όπως η περιθωριοποίηση των αλγενών μεταναστών στον Καναδά, όπως η αστυνομική καταστολή και η βία των αστυνομικών που έχουμε και πολύ πρόσφατα παραδείγματα στην Ελλάδα, όπως οι πορείες του 17 Νοέμβρη στην Αθήνα, και ακόμα δείχνει και πώς συμπεριφέρονται και την κατάσταση που βιώνουν οι έφηβοι φυλακιζόμενοι στα κέντρα φυλάκισης των εφήβων. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα, εγώ θεωρώ ότι δεν έχω ξαναδεί μια ταινία που να τα περιλαμβάνει όλα αυτά και να σε βάζει στο τρυπάκι να τα σκεφτείς και να συζητήσεις. Πραγματικά, αν το καλώς σκεφτείς, είναι θέματα τα οποία τα μπορούμε να τα εντοπίσουμε όχι σε μια χώρα πάνω στον πλανήτη, έτσι. Είναι προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθένας από εμάς. Ακριβώς. Ένα στιγμό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσει τη θρησκεία μέσα στην ταινία. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλει να δώσει πρόσωπο στο Θεό τον οποίο πρεσβεύει αυτή η θρησκεία. Δεν μιλάει, ας πούμε, για μουσουλμανισμό. Δεν τον αναφέρει καθόλου. Ακριβώς. Αυτό. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου άρεσε πολύ αυτό. Και πάνω σε αυτό που είπε ο Θανάση, εμένα δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο στην αρχή, χωρίς να έχω διαβάσει πολλές περιλήψεις και τα σχετικά. Λέγω με τα ονόματα. Ότι εννοείται ότι η αστυνομία που είναι προσωποκεντρική ταινία έχει, ξέρω, την Αντιγόνη και σε πάει κάπου αυτό. Αλλά ξέρω εγώ όλα τα ονόματα ήταν Ισμήνη, Ετεοκλής, Έμωνας και δεν ξέρω, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μου έκανε και εμένα μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν περίμενα ότι θα είχε όλη η οικογένεια και τα ονόματα, ας πούμε, της οικογένειας της αρχαιολινικής Αντιγόνης. Ναι. Και μόνο δηλαδή σαν σκέψη της σκηνοθέτριας είναι φοβερό. Πολύ δημιουργικό. Πολλές φορές δεν ξέρουμε εμείς ποια είναι η Αντιγόνη και ποια ήταν η αδερφή και ο αδερφός της. Μόνο λίγο το ρόλο του Κρέοντα έλειπε, τον βασικά, που ουσιαστικά τον ενσάρκωνε ο Κρίστιαν. Αυτό το οποίο το. Βασικά κάτσε, το αναζήτησε. Ο Κρίστιαν ήταν ο μπαμπάς του. Ο πατέρας του Έμωνα. Ναι, το που ο Έμωνας ήταν ο ξάδελφος στο αρχαιολινικό δράμα της Αντιγόνης, αλλά στην ταινία δεν είναι. Δεν θα σας πούμε όμως τι είναι, να πάτε να τη δείτε. Σωστό. Δεν θα κάνουμε spoiler, δεν είμαστε τέτοιοι. Ναι, όντως πάντως, δηλαδή έφυγε πάρα πολλά θέματα, είναι αλήθεια. Και ειδικά το κομμάτι των φυλακών, που βέβαια αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, το έφυξε με έναν λίγο περίεργο τρόπο, δηλαδή παρά ήταν ιδεατό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το θέμα στη Γαλλία ή όπου είναι τέλος πάντων, αλλά στον Καναδά, που μιλάνε γαλλικά, αλλά οι φυλακές τους παρά ήταν συγκροτημένες και wow, ήταν λίγο περίεργο αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πώς συμπεριφερόντουσαν οι υπάλληλοι στις κρατούμενες που ήταν έφηβες. Δηλαδή που παρόλο, ρε παιδί μου, λες ότι έχουν διαπράξει ένα σοβαρό έγκλημα και γι' αυτό έχουν πάει σε αυτές τις φυλακές και λογικά θα πάνε και σε φρονιστικά ιδρύματα και σε νόμιμο φωτήριο. Όμως είναι και αυτοί άνθρωποι και δεν μπορείς να τους συμπεριφέρεις με τέτοιο ποταπό τρόπο. Ναι, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι γνωστό γενικά. Δηλαδή... Τουλάχιστον εδώ ακούμε πολύ περίεργα λόγια για ιδρύματα, για συμφωνιστικά αργότερα, για αναμορφωτήρια. Οπότε το να βλέπεις μια τέτοια εικόνα,
τουλάχιστον σε μένα ήταν ξένο. Δηλαδή δεν... Ναι, πολύ όμορφο εννοείται και πάρα πολύ σωστό, αλλά ξένο στα δικά μου μάτια. Ωστόσο, θεωρώ ότι έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο ο χαρακτήρας. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αναφέρθηκε το όνομα. Σίγουρα θα αναφέρθηκε, εμένα μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Μια κοπέλα που είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Ο τρόπος με τον οποίο την προσέγγισε μέσα στην ταινία ήταν πολύ ιδιαίτερος. Μου άρεσε αρκετά. Ανταποκρίνεται σε ένα βαθμό στην πραγματικότητα, εννοείται, έτσι. Γιατί ποτέ δεν θα τους αγκαλιάσει εύκολα η κοινωνία, και αν το κάνει, έτσι. Ναι. Πόσο μάλλον στις φυλακές. Και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από την η μαγειρίσα ήταν, τέλος πάντων, θυμάστε εκείνη τη σκηνή όπου κυριολεκτικά την έκανε σκουπίδι μπροστά σε όλους. Ναι, και η Αντιγόνη διστάθηκε και την είπε στην υπάλληλο μαγείρισα ότι ήταν εκεί. Με αποτέλεσμα να μπει κυριολεκτικά στην απομόνωση, έτσι, δηλαδή... Ναι. Όσον αφορά το όλο το κίνημα που δημιουργήθηκε υπέρ της Αντιγόνης, πώς το κρίνετε? Γιατί θεωρητικά αυτό είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε συχνά και που έχουμε δει και στην Ελλάδα διάφορες στιγμές της ιστορίας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι καταδικάζονται για κάτι και μια τεράστια μερίδα κόσμου, σαν κοινωνικό σύνολο, τάσσεται υπέρ τους. Και στην όπως για την Ελένη το Παλούδι, για τον Ζακ. Ναι, ακριβώς. Ήταν τέτοια πάνω με κινήματα με πάρα πολύ έντονα γκράφιτι. Τουλάχιστον εγώ που έχω σπουδάζω στην Αθήνα, έχω δει πάρα πολύ συχνά στα Εξάρια και σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας γκράφιτι για όλους αυτούς και ομάδες που τις υποστηρίζουν. Και ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, αντίστοιχα. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Αλέξης βέβαια είναι διαφορετική. Ναι, είναι διαφορετική ιστορία. Γιατί δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος οδηγήθηκε, ας πούμε, σε κρατητήριο ή σε φυλάκιση ή κάτι σχετικό. Ναι. Γιατί εδώ όντως μιλάμε για κάποιον ο οποίος με βάση όντως τον νόμο έχει διαπράξει ένα έγκλημα. Άσχετα με την ποινή που ίσως να πρέπει να το οριστεί. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Και όντως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τάσεται υπέρ τέτοιων ανθρώπων και είναι κάποιες φορές πολύ, πολύ συγκινητικό αυτό. Και πόσο μάλλον στην ταινία για την Αντιγόνη, όλο αυτό το κίνημα που δημιουργήθηκε με τα κόκκινα μαλλιά, με τις αφίσες, με τα γκράφιτι, ήταν, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε ότι δένει κάπως το πράγμα, έτσι. Όχι μόνο δένει και σου δίνει και ένα αίσθημα, ρε παιδί μου, σε κάνει χαρούμενο, ικανοποιείσαι με αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου, έτσι. Όλος ο κόσμος υποστηρίζει την Αντιγόνη, η οποία ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο, μπαίνει στο χώρο, ξέρω, στην τραπεζαρία που είναι εκεί πέρα στις φυλακές και βλέπει όλες τις συγκρατούμενες της κουρεμένες με κοντό μάλι και κόκκινο βαμμένο. Ήταν πολύ, πολύ εύστοχο και πολύ έξυπνο να εντάξει το κίνημα, ας πούμε, υπέρ της Αντιγόνης μέσα στην ταινία. Και εγώ τώρα συγγνώμη, Θανάση, που το είπες αυτό πριν, αλλά διαφωνώ λίγο με το να μην κάνουμε spoiler. Εγώ θέλω να σχολιάσουμε λιγάκι και το τέλος της ταινίας, γιατί αμέσως λίγο με τάραξε. Ναι. Νομίζω δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το συγκλονιστικό, σοκαριστικό σημείο της δίκης με τον Μπολινίκη, ναι. Ο οποίος τα έκανε όλα στάχτη. Ναι, και ακριβώς τα έκανε στάχτη και μετά, ενώ είχε καταστρέψει κάτι τεράστιο που είχε δημιουργηθεί, ακόμα και η ίδια η Αντιγόνη πήρε μια απόφαση και ακολούθησε, ας πούμε, την οικογένειά της κατά πάσα πιθανότητα, σαν τελευταίο πλάνο, μαζί, δηλαδή γύρισαν πίσω στη χώρα τους. Ναι, στην Καμπυλία, στην Αλγερία. Δεν ήταν συγκλονιστικό στα τελευταία πλάνα όπου η Αντιγόνη βλέπει μια οικογένεια με 4 παιδιά και τη γιαγιά? Ναι. Παιδιά, ήταν Άρκη. Πραγματικά ανατριχιαστικό. Αυτό. Βασιλική, εσύ τι έχεις να πεις για το τέλος? Εγώ πιστεύω επίσης ότι εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση, εκτός από το όλο το κίνημα που δημιουργήθηκε, ήταν το πόσο πιστή έμεινε στην οικογένειά της με κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ισχύει αυτό. Την υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος. Και αυτό μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά συγκινητικό μετά από όλα όσα είχε περάσει. Ναι, ακριβώς, και παίρναγε διακυμάνσεις μέσα στην ταινία
σχετικά με τη σχέση της με την οικογένειά της. Δηλαδή, έκανε όλο αυτό για να σώσει τον αδερφό της. Ο ανακριτής της έφερνε φουλ παραδείγματα για το γιατί δεν πρέπει να του σώσει ούτε αυτόν ούτε τον νεκρό αδερφό σου. Ταυτόχρονα τον μισούσε όταν εμφανιζόταν στο δικαστήριο και παρόλα αυτά τους ακολούθησε μαζί πίσω στη χώρα τους. Ναι. Δηλαδή, η πίστη της στην οικογένεια μπορεί να κλονιζόταν σε κάποια πολύ μικρά σημεία, αλλά δεν χανόταν ποτέ. Ποτέ. Όχι, ναι. Και είχε πάνω απ' όλα την οικογένεια, δηλαδή πάνω και από τη δική της επίδοση στο δικό της το μέλλον. Δηλαδή, έχασε ένα μέλλον στον Καναδά γιατί ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, για να ακολουθήσει την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπε, ότι όταν της είπε η αδερφή της, θέλω να έχω μια κανονική ζωή και να μην καθορίζει η οικογένειά μου τη ζωή μου. Που λέει αυτή, που λέει η Αντιγόνη για την ίδια, δεν έχω πια ζωή, αφού έχουμε γκρεμιστεί όλοι, έχει χαθεί η οικογένεια. Όλο αυτό δηλαδή που συνέβη στην οικογένειά της, για εκείνη σηματοδοτούσε το τέλος της ζωής της. Ολόκληρη τη ζωή της, ακριβώς. Ναι. Ήταν όλο αρκετά σοκαριστικό. Ναι. Είχε δηλαδή και σκηνές που ήταν πολύ έντονες και όλο το κλίμα που δημιουργούσε ήταν πάρα πολύ... Και οι ερμηνείες των περισσότερων ηθοποιών για μένα ήταν εξαιρετικές, μέχρι και οι δευτερεύοντες ρόλοι, δηλαδή κρατούμενες, οι κρατούμενοι. Η πρωταγωνίστρια που έπαιζε την Αντιγόνη, εξαιρετική, που πάθαινε όλες αυτές τους ψυχικούς κλονισμούς, που έβλεπε στον ύπνο της μια ψυχανάλυση με τον ίδιο της τον εαυτό. Είναι για μένα πολύ καλά παιγμένες, να το πω, σκηνές από τον ηθοποιό. Και πολύ καλή σκηνοθεσία. Γιατί ωραία ερμηνεία η ψυχίατρος. Ήταν τρομερή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η σκηνή που βγάζει τα γυαλιά. Ναι, ναι, είναι υπέροχη. Παθαίνει σοκ η Αντιγόνη, παθαίνουμε σοκ και εμείς. Αυτό που αντικρίζουμε είναι απίστευτο. Όντως. Και κάτι το οποίο πάλι θέλω να το συνδέσω με τη τραγωδία του Σοφοκλή είναι ο ρόλος του αδερφού της. Όπου τόσο στην τραγωδία, τόσο στην τραγωδία, όσο και στην ταινία, είναι... Παρουσιάζεται ως προδότης κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Πρόδωσε το σχέδιο στην ταινία, ναι, και πρόδωσε, ξέρω εγώ, και το λαό του. Στην τραγωδία. Ναι. Δηλαδή, παρόλο που είναι προδότης και κάνει βλακίες, η Αντιγόνη δεν τον ατιμά και θέλει να τον τιμήσει. Και τον αγαπάει ακόμα και με όλα τα λάθη. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως η σκηνή που μπαίνει στο δικαστήριο Πολυνίκης, φάση, λένε ένα μάρτυρα και πέρασαν όλοι από μπροστά μου. Φάση, ποιος μπορεί να είναι για μάρτυρας αυτή τη στιγμή? Μόνο ο Πολυνίκης δεν πέρασε. Εγώ πιστεύω αλήθεια δεν λέω, δεν τον περίμενα ούτε κατά διάνοια ότι θα έρθει. Λέω, για, για κάποιο λόγο εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι ήταν πολύ πιθανό να είναι το αγόρι της, ας πούμε. Για κάποιο λόγο. Ναι, επειδή έλειπε κιόλας. Επειδή έλειπε, ακριβώς έλειπε από την αίθουσα. Ναι. Πολύ, πολύ δυνατή ταινία, πολύ δυνατή. Πολύ και μακάρι να πάει και έτσι. Πολύ καλά στο φεστιβάλ. Ναι. Μακάρι. Μακάρι, ναι. Και να έχει κάποια βράδυση. Και από τις επιτροπές και από, σίγουρα, και από τα παιδιά. Σίγουρα, πραγματικά πάρα πολύ δυνατή ταινία με τα όλα της κυριολεκτικά. Ναι. Και στα βραβεία ερμηνεών μπορεί να πάρει, να προσπάσει κάποια διάκριση. Και επίσης να πούμε κιόλας ότι έχει προβληθεί και στο ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, στο Τορόντο. Εκεί έκανε η ταινία της, ναι. Ωραία. Μπράβο, δηλαδή... θέλει να πάει η ταινία των παιδιών υπέροχα, γιατί είναι αξίζει πολύ. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, πραγματικά. Κάτι άλλο που θέλουμε να σχολιάσουμε την ταινία? Α, μια παρένθεση, η οποία προσωπικά μου άρεσε ιδιαίτερα, είναι η μουσική επένδυση. Πολύ καλή μουσική επένδυση και ίσως πρωτότυπη. Σε κάποια κομμάτια. Okay. Δηλαδή, σκληρό ήχο σε ταινία, τέτοιου στυλ, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, στη σκηνή όπου δολοφονήθηκε ο αδερφός της, ο Ετεοκλής. Α, μπράβο. Εκεί κράτα κάτι και εγώ θέλω να σχολιάζω. Ήταν πολύ δυνατές σκηνές, πολύ δυνατές σκηνές. Και πολύ καλή μουσική επένδυση. Δηλαδή, το βοήθησε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά, θεωρώ. Είναι πάρα πολύ ωραία μουσική. Αχ, συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι, και στις σκηνές μετά που τις έδωσε ο δικηγόρος να δει τι γίνεται έξω, ας πούμε, που την υποστηρίζουν και όλα αυτά. Είχε και κείμενα, μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική που είχαν βάλει. Ναι, έχει πολύ δυνατή μουσική.
Ναι, έβαζαν ουσιαστικά κάποια plus βιντεάκια μέσα στην ταινία, είτε tribute στον αδερφό της, είτε ξέρω εγώ εκεί που είπε τώρα η Βασιλική. Και εκεί έμπαινε rap, έμπαινε μουσική πάρα πολύ. Είχε και πολύ πρωτότυπο μοντάζ, παιδί μου, δηλαδή με τα βιντεάκια το ένα πάνω στο άλλο, σαν να βλέπεις δελτίο ειδήσεων και καλά. Δεν το συναντάμεσαι με τις ταινίες. Όσοι ασχολούμαστε με το φεστιβάλ, αν δεις τη δουλειά που έχει πίσω, μόνο αυτό το βιντεάκι, με το τρίπιο του συναδερφό της, πόσα διαφορετικά πλάνα είχε. Παιδιά, τρομερή δουλειά, δεν ξέρω, τρομερό, τρομερό. Και το πόσο ρεαλιστικό το δείχνει έτσι, τη σκηνή της δολοφονίας, είναι πραγματικά σαν να είναι μπροστά και σαν να συμβαίνει στα αλήθεια. Ακριβώς. Και κάτι άλλο το οποίο εκείνη τη στιγμή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ακριβώς στο βιντεάκι αυτό που απέδωσε στην ουσία το τρίπι στον αδερφό της. Πραγματικά νομίζω ότι είναι αληθινό γεγονός, έτσι. Εγώ μπερδεύτηκα εκείνη τη στιγμή. Νόμιζα ότι έχει συμβεί στα αλήθεια και ότι η ταινία είναι βασισμένη σε αυτό. Ναι, έκανα αυτή την εντύπωση. Εκεί που έπαιζαν οι επαναλαμβανόμενες εικόνες και από το κίνημα της αντίστασης και από την δολοφονία, ας πούμε, του Ετεοκλή, φαίνονταν σαν να ήταν εικόνες πραγματικές. Ναι, τις οποίες οι σκηνές στον δρόμο με τους αστυνόμους. Ναι, ναι, ήταν πραγματικά. Δηλαδή, εγώ εκείνη τη στιγμή πραγματικά μπερδεύτηκα. Και στο βιντεάκι που ανέφερε η Βασιλική που της έδειξε ο δικηγόρος, και που ακριβώς στο ίδιο βιντεάκι βλέπεις και αυτό το κομμάτι του πώς διαστρεβλώνονται πληροφορίες, ξέρω εγώ, χωρίς κάποιος να δίνει έγκυρες πληροφορίες μέσα από τη φυλακή που ήταν η ίδια. Και οι τίτλοι στις εφημερίδες ήταν, ξέρω εγώ, τα πάντα. Τα πάντα. Ναι, και το είχαν πάει σε θεολογικού περιεχομένου. Το είχαν παρεξηγήσει τόσο πολύ που πήγε σε θεολογικού περιεχομένου αυτό που έκανε η Ριγόνη. Ενώ αυτό το είχε κάνει καθαρά για την αγάπη της προς την οικογένεια. Παιδιά, μακάρι να την απολαύσουν όλη αυτή την ταινία, γιατί είναι μια ταινία που φέτος αξίζει πολύ και... Και μακάρι να προβληθεί και σε ελληνικές αίθουσες κάποτε. Μακάρι. Θα έπρεπε, γιατί είμαστε πίσω, θεωρώ, στο κομμάτι του κινηματογράφου. Πολλές ταινίες του Κάμερον, αρκετά. Πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Δεν θα αναλυθεί τώρα, λοιπόν. Όχι, αυτή τη φορά. Θέλουμε άλλο ένα τέτοιο βίντεο. Στο επόμενο επεισόδιο. Έτσι. Παιδιά, πολύ ωραία. Να τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη κριτική ταινία. Ναι, να τα ξαναζητήσουμε. Live κριτική, γιατί είναι όντως live. Συμβαίνει τώρα, εδώ και τώρα. Τίποτα προσχεδιασμένο. Τίποτα απολύτως. Έτσι, έτσι, λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια προβολών. Θα τα πούμε. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις.